Φρικτό θάνατο βρήκε χθες το βράδυ στη συνοικία της Νέας Δημητριάδας Βολιώτης, ηλικίας περίπου 55 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος κατά τη διάρκεια ξεσπάσματος πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στη φτωχική μονοκατοικία που διαμένει στην οδό Θησαίος. Η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε προσπάθεια να αντλήσει πληροφορίες από τους γείτονες, οι οποίοι σε κατάσταση σοκ δεν μπορούσαν να πιστέψουν το τραγικό τέλος που βρήκε ο συνάνθρωπός τους, λίγα μάλιστα μέτρα μακριά από την αυλή των οικειών τους. Ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός. Ο άνθρωπος ιτιζόταν από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου ούτε με τη συνδρομή γειτόνων. Βρισκόμαστε στην οδό Θησαίος, στη Νέα Δημητριάδα. Εδώ όπου χθες υπήρξε μια μεγάλη φωτιά. Στο οίκημα βρέθηκε ένας άντρας, δυστυχώς απανθρακωμένος. Οι πυροσβέστες έδωσαν πραγματικά μάχη ώστε να περιορίσουν τη φωτιά. Δίπλα στη σόμπα όμως κοιτούνταν χωρίς τις αισθήσεις του άτυχος άντρας, ήταν νεκρός. Άμεσα ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ. Διασώστες έφτασαν στον τόπο του περιστατικού και μετέφεραν τη σωρό στο νοσοκομείο του Βόλου. Καλιάς, σε εκκλησίου Θέτιδος, στην Βόλο. Ήταν άτομο ενήλικα, το οποίο ήταν χωρίς στις αισθήσεις του, μέσα στο σπίτι. Καλέσαμε το ΕΚΑΒ, βρήσαμε τη φωτιά και αφού την παρέλαβε το ΕΚΑΒ, θα γίνει προανάκριση για τα αίτια της συμβαγίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, αλλά το σπίτι ήταν γεμάτο με απορρίμματα, ήταν για σπίτι τρόπλη και όλα τα αίτια είναι πιθανά. Η πυρήγη είναι γύρω στα 40 με 50 χρόνια.